Υπουργός. Είναι φίλοι, είναι συντοπίτης μας ουσιαστικά εξαιτίας του γεγονότος ότι ο σύζυγος του Θοδωρή Σιδηρόπουλος, ένας εξαίρετος άνθρωπος και φίλος, κατάγεται από την Ημαθία. Μας έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα σε πολλά ζητήματα τα οποία απασχολούν τον νομό και βέβαια για όλους τους πολίτες. Η πολιτική που παράγεται αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι παραγωγική, πραγματικά παραγωγική για όλους τους πολίτες. Βέβαια έχουμε μια συνεργασία και για το σχέδιο που θα εφαρμόσουμε από την 1η Σεπτεμβρίου τον οδικό χάρτη, τον νέο οδικό χάρτη για την ασφάλεια, για την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας της Βέρειας με σύγχρονα μέσα, με παρέμβαση του Υπουργείου. Κατερίνα, σε καλωσορίζουμε στον τόπο που αγαπάς, στη Μακεδονία μας. Σε αγαπάμε όλοι οι κάτοικοι αυτής της πόλης και πιστεύουμε ότι αυτό θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές στις αυτοδιοικητικές που θα μας αναδείξουν οι πολίτες ως επόμενη δημοτική αρχή και θα σε περιμένουμε πλέον στο Δημαρχείο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω ότι αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, γιατί είναι σπίτι μου ο νομός ο συγκεκριμένος. Για όσους και για όσες δεν το γνωρίζουν, εγώ ήμουν φοιτήτρια εδώ και έμενα στη Βέρεια, άρα τη Βέρεια τη θεωρώ δεύτερο σπίτι μου και είναι κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή θέλω εδώ να προκόβεται. Και θεωρώ ότι, Αντώνη μου, είσαι ένας από τους προκομμένους, πολύ προκομμένους αυτής της πόλης. Και στη δικηγορία σου, στην άσκησή της, ως επιστήμονας, ως επαγγελματίας, αλλά και ως ενεργός πολίτης. Και πάνω απ' όλα πιστεύω ότι θα είσαι ένας αξιόλογος δήμαρχος, όχι επειδή είσαι φίλος και σε αγαπώ και σε εκτιμώ, αλλά γιατί πρώτα απ' όλα βλέπω πόσοι άνθρωποι, σοβαροί, άνδρες και γυναίκες και νέοι, σε εμπιστεύονται. Εμπιστεύονται το όραμα που έχεις. Κυρίως έχεις εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε πολίτες οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, να σε παραδέχονται και να σε αποδέχονται άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους ότι μπορείς να βγεις μπροστά σε μια προσπάθεια και να τη φέρεις εις πέρας με επιτυχία. Και νομίζω ότι είναι καιρός να υπάρξει και μια αλλαγή. Όλοι καλοί είναι υποψήφοι. Όλοι καλοί είναι, όλοι καλοί είστε. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην είναι καλός εκτός από εκείνους που είναι καταδικασμένοι. Έτσι. Όλοι οι άλλοι είμαστε καλοί Έλληνες και Ελληνίδες. Όλοι καλοί είναι υποψηφία, αλλά θεωρώ ότι η δική σου υποψηφιότητα έχει ένα στοιχείο το οποίο με κάνει να αισθάνομαι με βεβαιότητα ότι θα είσαι ο επόμενος δήμαρχος. Είσαι αγαπητός στον κόσμο. Είσαι κοντά στα προβλήματα, φέρνεις αποτέλεσμα. Τώρα που δεν έχεις κάποια ουσιαστική άσκηση εξουσίας στα χέρια σου. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή μεθοδικός έχει σχέδιο και πρόγραμμα. Και στα ζητήματα ασφάλειας ομολογώ όταν είδα ερχόμενο στο Υπουργείο ο Αντώνης ο Μαρκούλης ήρθε να μου παρουσιάσει μία πρόταση να τη δούμε με τις υπηρεσίες μας πώς βλέπει την ασφάλεια της πόλης. Και πραγματικά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες αλλά και εγώ είδαμε μία πρόταση ρεαλιστική πολύ μεθοδικά δουλεμένη η οποία με κάνει να αισθάνομαι αισιόδοξη ότι αν και στα υπόλοιπα, και εγώ διδίδυμα και στα υπόλοιπα για τους αγρότες και για άλλες κατηγορίες πληθυσμού, ότι έχεις ένα τέτοιο σχεδιασμό που θα πάει την πόλη ακόμη πιο ψηλά. Διότι η Βέρεια είναι βασίλισσα του Βορρά, όπως τη λέμε εμείς και την αγαπάμε, αλλά θέλουμε και κυριολεκτικά στα ζητήματα των υποδομών, στα ζητήματα της καθημερινότητας του πολίτη που η Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι κοντά, να έχουμε έναν δήμαρχο σαν εσένα, κοντά στον πολίτη με σχέδιο, μεθοδικότητα, όραμα και αγαπητό. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Εγώ και οι συνεργάτες μου πρέπει να δώσουμε μια υπόσχεση ότι το Δημαρχείο θα είναι το σπίτι του λαού, όχι στον Περισσό, το σπίτι του λαού στη Μακεδονία, στη Βέρεια. Ευχαριστούμε, καλωσορίζετε.